Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού με αφορμή την αύξηση των τροχαίων συμβάντων στους συγκεκριμένους δρόμους. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Τροχαία δυστυχήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού. Μια σύγχρονη μάστιγα που λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και οξύνει τον προβληματισμό για ένα φαινόμενο δίχως περιορισμούς. Το σκηνικό με τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης είναι κάπως ξεκάθαρο και γνωστό. Τριτοκοσμικές καταστάσεις και ένα δίκτυο που χαρακτηρίζεται και όχι άδικα αιματοβαμμένο. Τι επικρατεί ωστόσο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στην ενδοχώρα που φέτος τα τροχαία συμβάντα έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Θανατηφόρες παρασύρσεις πεζών, προσκρούσεις σε δέντρα και τυχεία, προσπεράσεις βαμμένες με αίμα. Τι φταίει και τι πρέπει να γίνει? Η εκπομπή Direct φέρνει στο προσκήνιο τα σημεία καρμανιόλα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και επιχειρεί να ρίξει φως στις βασικές αιτίες του κακού. Στο πλατό της εκπομπής, ο Αλέξανδρος Μεϊμαράκης, πρόεδρος εκπαιδευτών οδήγησης Ηρακλείου, και ο Στράτος Μαγκουσάκης, πρόεδρος Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης. Κύριε Μεϊμαράκη, κύριε Μαγκουσάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ που βρίσκεστε σήμερα στην Κρήτη TV, στο πλατό της εκπομπής Direct, για να μιλήσουμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο, για τη μάστιγα της εποχής, για τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Κύριε Μεϊμαράκη, να ξεκινήσω από εσάς. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, τα φώτα έχουν πέσει όχι μόνο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αλλά και στο λεγόμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Όταν αναφερόμαστε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, τι εννοούμε, για ποιους δρόμους μιλάμε? Ακριβώς. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω. Καλησπέρα και από μένα, σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όντως, μιλάμε για το δευτερεύον δίκτυο της χώρας, όπως είναι, ας πούμε, το πρωτεύον το οποίο έχουμε να κάνουμε μεγάλους αυτοκινητόδρομους, είτε εθνικές οδούς, όπως τη λέμε, είτε οδούς ταχείας κυκλοφορίας. Όπως ο βόρειος οδικός άξονας. Θα μιλήσουμε τώρα για τους υπόλοιπους δρόμους, λοιπόν, που εδώ στην Κρήτη, σκεφτείτε ότι έχουμε ένα νούμερο περίπου πάνω από 3.500 χιλιόμετρα στο νησί μας. Ναι, και έχω να σας πω και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για τους δρόμους αυτούς. Την αρμοδιότητα για τους συγκεκριμένους δρόμους, ποιος την έχει? Η περιφέρεια σε κάποια κομμάτια και κάποια άλλα εθνικά είναι του κράτους. Μόνο εξυγχρονισμένο δεν είναι το οδικό δίκτυο? Ακριβώς. Το συγκεκριμένο, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να το πω εξυγχρονισμένο, γιατί και ο αυτοκινητόδρομος που έχουμε κάποια σήμανση σε κάποια κομμάτια του βόρειου οδικού άξονα ότι είναι αυτοκινητόδρομος, δεν είναι έτσι ο αυτοκινητόδρομος σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, αν έχουμε οδηγήσει λίγο στο εξωτερικό και δούμε πραγματικά πώς είναι ο αυτοκινητόδρομος, ο οποίος είναι ιδιαίτερο και ειδικού τύπου δρόμος, κλειστός δρόμος βασικά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Κύριε Μαγκουσάκη, ποια είναι τα σημεία καρμανιόλα, αν μου επιτρέπετε τον όρο, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού? Είστε ένας επαγγελματίας οδηγός, ένας πολύπειρος οδηγός, ιδιοκτήτης τουριστικών λεωφορείων. Πηγαίνω, έρχεστε καθημερινά στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού και όχι μόνο. Ποια θα χαρακτηρίζατε σημεία καρμανιόλα? Καλησπέρα και από μένα. Από την εμπειρία σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, από πού να το πιάσετε και πού να το αφήσετε. Ο επαρχιακός δρόμος, εν συνέχεια βέβαια την άθλια κατάσταση που βρίσκεται στο εθνικό μας δίκτυο ΒΟΑΚ, είναι απερίγραπτος. Μιλάμε για δρόμους οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί πριν 50 με 60 χρόνια, με τον τουρισμό να έχει υπερδιπλασιαστεί και εμείς ακόμα να έχουμε μείνει 50 με 60 χρόνια πίσω στις υποδομές μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πηγαίνουμε με κόσμο να μπούμε προς την ανάληψη. Βρείτε μία διέξοδο για να πάμε Χερσόνησο. Νόμιμη. Πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει στο ίδιο έργο θεατές, τα ίδια και πάλι τα ίδια κάθε χρόνο. Είχαμε ξεκινήσει την εκπομπή Direct πέρυσι με πρώτο θέμα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Και μου ανέφεραν πάλι το δρόμο προς την ανάληψη που δεν έχουν διέξοδο για Χερσόνησο. Κοιτάξτε να δείτε, ο ιδιωτικός τομέας έχει κάνει άλματα προόδου μπροστά. Αυτό βέβαια δεν συνάδει με τον κρατικό τομέα, με τον κρατικό μηχανισμό. Γι' αυτό έχουμε και τα προβλήματα στις υποδομές. Ο ιδιωτικός τομέας έχει κάνει πολλά άλματα προόδου. Ο κρατικός τομέας έχει μείνει πίσω. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η δυσαναλογία και λέμε ότι πάμε 50 με 60 χρόνια πίσω στις υποδομές. Έχει κορεστεί. Οι υποδομές πλέον έχουν κορεστεί. Οπότε ο δρόμος λοιπόν προς την πλευρά της Χερσονήσου. Ο άλλος δρόμος. Τι να πούμε. Οπού να σας πιάσω. Στον Ανισαρά. Να σας πάω Ανισαρά. Να σας πάω Σταλίδα, να σας πάω. Μιλάμε για τον επαρχιακό δρόμο, έτσι. Γιατί αν πιάσουμε το ΒΟΑΚ, έχουμε απερίγραπτα. Να σας πάω από κάτω, από την Αγία Πελαγία, τους δρόμους.
Κοιτάξτε, πρέπει πλέον να θέσουμε κάποια πράγματα, όπως λέγει παλιά η παροιμία, το μαχαίρι στο κόκαλο, σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα πλέον. Τα μεγάλα οχήματα που είναι τα λεωφορεία, μην ξεχνάτε ότι είναι 13 μέτρα, 15 τόνους και 2,5 με 3 μέτρα πλάτος. Είναι νόμιμα να περνάνε από αυτούς τους δρόμους? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω πρέπει να απασχολεί στις αρχές άμεσα. Βέβαια, και θεατές σε αυτές τις τριτοκοσμικές εικόνες δεν είναι μόνο οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ξένοι επισκέπτες που έρχονται σε αιτήσια βάση στο νησί της Κρήτης. Κοιτάξτε να δείτε, το έχουμε πει και σαν σύνδεσμο, σου πιστεύω και άλλες φορές, άπλετες φορές, ότι όταν ο τουρίστας που κάθεται πίσω βλέπει αυτό που κάνει ο οδηγός, μη γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, τον θεωρεί εγκληματία. Και παραβάτη. Πολύ σωστά. Βεβαίως, πολύ σωστή επισήμανση. Και ποιος στέει, βέβαια, σε περίπτωση ενός τροχαίου συμβάντος. Αυτός που... ενός αιματηρού τροχαίου συμβάντος. Στο αιματηρό δεν το πιάνουμε. Το αιματηρό είναι η άσχατη περίπτωση, στην οποία θα βρεθούν όλοι φταίχτες. Πρώτος και κύριος ο οδηγός με τον ιδιοκτήτη και μετά κατ' επακολούθηση και οι υπόλοιποι φορείς. Κύριε Μεμαράκη, ναι, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ναι, βέβαια, να συμπληρώσετε, βέβαια. Θέλω να συμπληρώσω λοιπόν ότι στο επαρχιακό οδικό δίκτυο υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία πραγματικά δείχνει την εγκατάλειψη που έχει η πολιτεία προς αυτά. Έτσι, πραγματικά, ειδικά με τα λεωφορεία, πολλές φορές, γιατί εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύουμε τους οδηγούς του λεωφορείου. Και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να μπεις λίγο στη φιλοσοφία του οδηγού λεωφορείου. Και όταν έχεις να κάνεις όχι μόνο ένα πολύ μεγάλο όχημα, το οποίο έχει διαφορά και στο μήκος και στο πλάτος, αλλά και στο ύψος, έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ότι έχεις 50 ανθρώπους μέσα. Και μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις τριαξονικά λεωφορεία να είναι πολύ παραπάνω. Ακριβώς. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους, όπως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, μια και μιλάμε γι' αυτό, τα κλαδιά που είναι στο δρόμο και τους αναγκάζουν αυτούς τους οδηγούς λοιπόν να πάνε πιο αριστερά. Ο άλλος λοιπόν που έρχεται τα βλέπει όλα, τα βλέπει ένα μεγάλο λεωφορείο. Και δεν μιλάω απλά κλαδιά ή φύλλα, γιατί μπορεί να κρύβει κάτι άλλο εκεί πέρα και να το χτυπήσει και να χτυπήσει ένα επιβάτη, να σπάσει ένα κρίσταλο. Γιατί στα λεωφορεία όλα τα πλαϊνά τους είναι με τζάμια. Ο λόγος για να βλέπουν επιβάτες από μέσα. Βέβαια. Είναι λοιπόν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ένα ατύχημα. Θα μας φέρετε ένα παράδειγμα σε κάποιους συγκεκριμένους δρόμους? Να σας πω, μια κακοτεχνία σε μια λακκούβα. Να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν θα το πιστέψει τώρα. Και εδώ θα με επιβεβαιώσει. Φεύγουμε λοιπόν από τον κόμβο της Αλικαρνασσού να κινηθούμε προς Γιώφυρο. Ναι. Πριν τη γέφυρα της Παπαναστασίου υπάρχει μια σχάρα. Από τη μέση και δεξιά, κάνει λακκούβα, αν λέω θα το επιβεβαιώσει τώρα, από τη μέση και αριστερά είναι πιο σωστό για να περάσει το αυτοκίνητο. Όταν έχω λοιπόν εγώ ένα μεγάλο 12-μετρο λεωφορείο, ακόμα μεγαλύτερο, με πάνω από 12 τόνους φορτωμένο με τον κόσμο μέσα, με τους επιβάτες μου, εκείνη τη στιγμή λοιπόν θα καταπονηθεί και το λεωφορείο και ο κόσμος μέσα. Οπότε αριστερό φλας, μιλάμε τώρα αλλάζω για ένα λωρίδα. Δρόμο στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς. Είναι μάρτυρες οι οδηγοί. Κεντρική οδική αρτηρία. Ακριβώς. Αλλάζουν λοιπόν λωρίδα για να περάσουν αυτό το δύσκολο σημείο. Όπως επίσης και μετά την έξοδο από το Γάζι, πιο κάτω πάλι το ίδιο. Αυτά έπρεπε να είχαν φτιαχτεί. Είναι απαράδεκτο εν έτη 2018 να συμβαίνουν. Για ποιους δρόμους στο επαρχιακό οδικό δίκτυο κρούεται εσείς, σαν πρόεδρος των εκπαιδευτών οδήγησης, στον κόδωνα του κινδύνου και λέτε δεν πάει άλλο, τέλος? Ακριβώς. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε όλους με την ίδια επικινδυνότητα. Διότι η ομοιομορφία της Κρήτης βλέπετε ότι είναι βουνά, ανηφόρες, κατηφόρες, πολλές στροφές είναι τυφλές. Δεν μπορεί να δει και ένα λεωφορείο, μια πιάσαμε τα λεωφορεία, γιατί είναι και τα φορτηγά μαζί, δεν εξαιρούνται. Ένα μεγάλο όχημα το οποίο για να στρίψει, δεν μπορεί να στρίψει όπως ένα μικρό, ένα επιβατικό μικρό. Αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει αναγκαστικά να χρησιμοποιήσει και κομμάτι από το άλλο ρεύμα. Όλοι λοιπόν αυτοί οι δρόμοι μικροί έχουν πρόβλημα. Όταν δεν είναι τα δέντρα, δεν έχουν κλαδευτεί. Πόσες φορές ακούμε με τα κλαδιά, κόψτε είτε στη Δημοκρατία, είτε και εντός της πόλης και εκτός στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Επίσης, η φόρα που παίρνουν όλοι και μπαίνουν στις κατοικημένες περιοχές. Βλέπετε ότι όσο πήγαινα πριν, μπαίνω και μέσα στο χωριό. Ο κόσμος δεν είναι συνειδητοποιημένος ότι μπορεί να συμβεί και ατύχημα. Θα το συζητήσουμε και πιο μετά. Λοιπόν, ο λόγος που έγινε η σημερινή εκπομπή είναι να ρίξουμε λίγο φως σε αυτό το περίφημο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Καθώς 47 συνάνθρωποι μας από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή στο οδικό δίκτυο του νησιού. Και φέτος είναι μια χρονιά που τα φώτα μεταφέρονται από το ΒΟΑΚ στο λεγόμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Για ποιους λόγους? Δεν νομίζω ότι δεν ήταν. Πάντα ήταν έτσι. Ατυχήματα δεν ήταν μόνο στο ΒΟΑΚ. Εμείς έχουμε υπερεκτιμήσει λίγο και έχουμε πέσει όλη η προσοχή μας στο ΒΟΑΚ, 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 ναι, να ενώσει δύο μεγάλες, τρεις μεγάλες, τέσσερις μεγάλες πόλεις. Ωραία. Εντάξει, να γίνει αυτό. Αυτός εξάλλου είναι και ο σκοπός. Να μπορώ να κινηθώ με ασφάλεια από τη μία μεγάλη πόλη στην άλλη. Αλλά από χωριό και σε χωριό δεν θα πρέπει να κινηθώ με ασφάλεια. Εδώ δεν έχουμε κατορθώσει να βγάλουμε ένα συνολικό πλάνο προκειμένου να προχωρήσουμε στον εξυγχρονισμό του ΒΟΑΚ. Έχει μπει σε μια τροχιά υλοποίησης. Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες, ενώ μέχρι πρότινος ήμασταν λίγο σε ένα θολό τοπίο. Επειδή λοιπόν παρακολουθώ την εξέλιξη, θα σας πω ότι η Εγνατία ΑΕ, η οποία κατέβηκε και έκανε μια μελέτη
όσον αφορά τους δρόμους στα 3.500 χιλιόμετρα, η περιφέρεια ουσιαστικά την κάλεσε, έκρινε ότι τα 1.000 χιλιόμετρα είναι άκρως επικίνδυνα και πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Τα 1.000 χιλιόμετρα φανταστείτε από τα 3.500, έτσι, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και το χαρακτήρισε το δίκτυο το δικό μας μέτριο έως κακό. Θα μου πεις, έπρεπε να έρθει η Αγνατία, ΑΕ, να σου πει ότι το δίκτυο δεν είναι καλό. Σαφώς και το ξέρουμε. Και μετά εκεί θέλω να εστιάσουμε λίγο πέρα από το οδικό δίκτυο και στον παράγοντα άνθρωπο. Λοιπόν, στο τέλος, θα κλείσουμε την εκπομπή έτσι. 47 λοιπόν συνάνθρωποι μας, κύριε Μαγκουσάκη, έχουν χάσει τη ζωή τους κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές με τις περίφημες δράσεις ευαισθητοποίησης. Ωστόσο, το φαινόμενο οξύνεται. Και θα συνεχίσει να οξύνεται το φαινόμενο απουσίας του κράτους, απουσίας της πολιτικής βούλησης. Μπορεί να δώσει λύσεις σε αυτό το θέμα. Μην ξεχνάμε ότι. Βέβαια, χαρακτηρίζουμε και λέμε συνέχεια για το ΒΟΑΚ, διότι εκεί κινείται ο πιο μεγάλος όγκος του κόσμου που έρχεται και με μεγαλύτερες ταχύτητες. Όμως, στο επαρχιακό δίκτυο είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Οι άνθρωποι, μην ξεχνάμε, οι Ευρωπαίοι που μας επισκέπτονται για εμείς, έχουν μάθει στην παιδεία τους να ακολουθούν πάντα σημάνσεις. Εμάς οι σημάνσεις είναι ανύπαρκτες. Ξεκινάμε από τα βασικά. Σημάνσεις. Οπότε, όταν ένας άνθρωπος έχει μάθει με τις σημάνσεις να κατευθύνεται όπου πάει και βρίσκεται σε μια χώρα, σε ένα νησί, το οποίο οι σημάνσεις είναι ανύπαρκτες, πού θα πάει ο άνθρωπος και την αναστροφή του θα κάνει και επικίνδυνος θα είναι, μη γνωρίζοντας το πού κατευθύνεται. Να σας δείξω εγώ παραβάσεις στο κέντρο του Ηρακλείου μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, που είναι ένας χώρος γεμάτος σημάνσεις. Ναι. Τι επικρατεί. Εντάξει, είναι η παιδεία μας αυτή. Ναι. Είναι η παιδεία μας. Έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή. Ποιες είναι οι σημαντικότερες παραβάσεις που συναντάτε σαν ένας επαγγελματίας οδηγός στους δρόμους της Κρήτης? Τα πάντα. Τίποτα δεν τηρείται. Ο καθένας που βρίσκεται σε ένα τιμόνι θεωρεί διοκτησία του τον δρόμο. Θεωρεί ότι αυτός την ώρα που οδηγάει του ανήκει ο δρόμος. Από αναστροφή θέλετε, από παράνομες προσπεράσεις θέλετε, από ελιγμούς θέλετε. Τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι μπορεί να διανοηθεί του καθενός στο μυαλό συμβαίνει στον δρόμο. Από παράνομα παρκαρίσματα. Εκεί για να δείτε. Έχετε αισθανθεί ότι έχετε σωθεί, συγγνώμη για την έκφραση, στο παραένα? Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε και το περσινό ατύχημα που έτυχε σε ένα συνάδελφό μας. Λίγο πιο κάτω από την ανάληψη, κατευθυνόμενος προς Γούβες. Βέβαια. Που ένα μικρό γεωταχή κατάφερε ένα λεωφορείο 12 ετών να το ρίξει από κάτω από το δρόμο. Δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά. Έχω πει άπειρες φορές ότι οι οδηγοί, δυστυχώς, εκτός από Κασκαντέρ, είναι και ήρωες. Αλλά πρέπει όμως αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να σταματήσει. Πρέπει ο καθένας που πάει στη δουλειά του, όπως νιώθει και εργάζεται και είναι ασφαλής, έτσι και οι οδηγοί, είτε είναι επαγγελματίες, είτε είναι απλοί πολίτες που κατευθύνονται στη δουλειά τους, να νιώθουν ασφαλείς. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται. Και ειδικά στο 2018 που ζούμε. Δηλαδή, συζητάμε για πράγματα τα οποία είναι πολύ ξεπερασμένα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες πάνε άλματα πρόοδου μπροστά στην οδική ασφαλεία. Ένας υποψήφιος οδηγός, πού αισθάνεται περισσότερο ασφαλής με εσάς δίπλα, κύριε Μεϊμαράκη, να οδηγά στο ΒΟΑΚ ή να οδηγά στο δρόμο προς Αρχάνες? Μες στην πόλη νιώθει περισσότερο ασφαλής. Μες στην πόλη. Εθνική, όλοι. Εγώ θα τον χαρακτηρίσω στο εθνικό το δρόμο μας. Δεν είναι αυτοκινητόδρομος έτσι. Φοβούνται όλοι. Ακριβώς. Δημιουργούνται όμως αυτά τα συναισθήματα. Προς Αρχάνες το ανέφερε για παράδειγμα το δρόμο. Ναι. Είναι παρεξήγητο. Όχι, δεν έχει να κάνει. Όσο πω χίλιους άλλους. Είναι πολύ επικίνδυνο γενικότερα. Ναι. Αυτό τώρα με τις σημάνσεις θέλω να πω ότι έχουν, εκτός ότι σε περίπτωση πολλές είναι ανύπαρκτες πίσω από κλαδιά ή από θάμνους ή από δέντρα, έχουν γίνει και στόχος. Τους βλέπετε και είναι ειδικά εδώ στην Κρήτη διάτριτες όλες. Αυτό κάποιες φορές το πενευόμαστε. Ότι κοίτα, εδώ στην Κρήτη κάνουμε αυτό. Μην είναι συνεπάγοντας τι κινδύνους δημιουργεί όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν θα μιλήσω για τη Σουηδία, για το Vision Zero, το οποίο έχει σκοπό να μηδενίσει πραγματικά τα τροχαία ατυχήματα, τα οποία λέει ότι δεν είναι μόνο ευθύνη του οδηγού, είναι και του κράτους μας ευθύνη και του σχεδιαστή, ναι, του δρόμου και όλα αυτά, το οποίο είναι ένα κράτος το οποίο λυπάται να χάνει ανθρώπους από αυτή την αιτία. Κάτι που εμείς ακόμα, σωστά, είμαστε πίσω. Θεωρώ ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση, ακόμα και στην αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να δεχτώ ότι μια προσπέρασε, μια διπλή διαχωριστική, μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Και αν ανατρέξουμε λίγο στο κάθε ρεπορτάζ που με κάνει τον τελευταίο μήνα για τα τροχαία δυστυχήματα σε επίπεδο Κρήτης, νομίζω ότι οφείλεται στην απερισκεψία εντός και εκτός εισαγωγικών των οδηγών. Κύριε Μεμαράκη, το επιβεβαιώνετε? Το επιβεβαιώνω στο 100% και θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε και μέσω τώρα του Direct σήμερα ότι όσο και να μην το θέλουμε, είτε με υπηρετότητα δικιά μας είτε κάποιου αλλού, ενδεχομένως να εμπλακούμε σε ένα τέτοιο ατύχημα. Έτσι, ατύχημα λοιπόν, τι συμβαίνει? Ένα ατυχές γεγονός το οποίο έγινε,
Μπορεί να φέρει όμως τραυματισμό, θάνατο ή στην καλύτερη περίπτωση ηλικές ζημιές. Μπορεί να εμπλακούμε. Και όπως λέω πολλές φορές και στα παιδιά, τα δικά μου συμμαθητές μου, κανείς δεν έχει συμβόλαιο με τον Θεό. Δεν ξέρεις. Και όσοι αυτοί είχαν ένα ατύχημα στο μεσημέρι, το βράδυ, οτιδήποτε, όταν ξεκινήσαν και φύγανε από το σπίτι τους, μια χαρά φύγανε. Τίποτα δεν προμείνει ότι θα γίνει αυτό. Και όμως έγινε. Αν λοιπόν κάποια στιγμή πούμε ότι συμμορφωθούμε, να τηρώ τον κώδικα στα βασικά του όλα αυτά που τα ξέρουν όλοι και τα έχουν διδαχτεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να μην ξέρει ότι όταν λέει το όριο 80 δεν πρέπει να το περάσει. Να. Συμφωνώ όμως ότι σε περιπτώσεις είναι το όριο 40 και θα πρέπει να είναι 60. Συμφωνώ και σας. Σωστό, κύριε Μαγκουσάκη, λειτουργούμε κάπως επιπόλαια, λειτουργούμε κάπως απερίσκεπτα, όπως είπα πριν από λίγο. Και δεν αφορά τα τροχαία του τελευταίου μήνα, αφορά τα τροχαία των τελευταίων δεκαετιών. Κοιτάξτε, ο κριτικός ειδικά λειτουργεί επιπόλαια, οδηγάει επιπόλαια και πολλές φορές σε ένα 60% υπό την επήρεια αλκοόλ. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι πολλά ατυχήματα συμβαίνουν με την επήρεια αλκοόλ. Yeah. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι ο ΒΟΑΚ, αν αναφερθούμε σε αυτόν, δεν δίνει δυνατότητες στους οδηγούς ούτε προσπεράσεις να κάνουν. Είναι ελάχιστα τα σημεία που δεν είναι διπλή γραμμή ώστε να μπορέσει ένα επιβατικό να κάνει μια προσπέραση. Φανταστείτε όμως ένα τουριστικό λεωφορείο με 50 επιβάτες που έχει να τους αφήσει σε 10 ξενοδοχεία και μπροστά του προπορεύονται αυτοκίνητα πολύ χαμηλής ταχύτητας. Τι θα κάνει? Βέβαια, δεν το συζητάμε, είναι παράνομο και δεν να περνά σε διπλές διαχωριστικές γραμμές. Αλλά δεν βοηθάει το οδικό δίκτυο, σε τίποτα δεν βοηθάει τον οδηγό. Ο οδηγός, όσο προσεκτικός και να είναι, το οδικό δίκτυο είναι απέναντί του. Δεν είναι σύμμαχος του. Θα πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι νοοτροπία, να βοηθήσουμε εμείς οι ίδιοι τον ίδιο μας τον εαυτό και μετά να περιμένουμε και τη βοήθεια του κράτους, ή μήπως θα πρέπει αυτό να γίνει συνδυαστικά? Αυτό έπρεπε η βοήθεια του κράτους να υπήρχε. Εφόσον δεν υπάρχει, πρέπει εμείς να προσαρμοστούμε. Οπότε πρώτα δρόμους και μετά το μυαλό μας. Όχι, μαζί πάνε. Εφόσον δεν υπάρχει όμως αυτά τα χρόνια, δεν έχει εξελιχθεί το κομμάτι της οδικής ασφάλειας, πρέπει εμείς αναγκαστικά να εναρμονιστούμε με το υπάρχοντα οδικό δίκτυο. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Μαγκουσάκη να του πω το εξής λοιπόν τώρα. Ότι εμείς θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αλλάξουμε και μετά όλα τα υπόλοιπα. Όταν ο κύριος Μαγκουσάκης μου παίρνει το λεωφορείο του, το δικό του λεωφορείο, και πάει μια εκδρομή στο εξωτερικό, που είναι εντελώς διαφορετικό το περιβάλλον, θα οδηγήσει το ίδιο όπως οδηγεί στην Κρήτη? Γιατί λέμε για τους κριτικούς, έχω βαρεθεί να τα ακούω και εγώ δεν το στηρίζω αυτό. Δεν θεωρώ ότι η κριτική είναι κακή οδηγή. Ότι είμαστε λίγο επιθετικοί. Το έχουμε λίγο στο αίμα μας, ρε παιδί μου. Εντάξει, πάντα το είχαμε αυτό. Είμαστε λίγο πιο αντιδραστικοί. Ωραία. Αυτό βγαίνει και στον δρόμο. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ο χαρακτήρας του καθενός βγαίνει πραγματικά. Η επιθετικότητα, η εκνευριστικότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Ένας κριτικός πιστεύεται. Μην στοχοποιήσουμε και τους κριτικούς. Όχι, εγώ το λέω. Ένας Έλληνας ο οποίος θα βρεθεί στο εξωτερικό για να οδηγήσει. Εγώ θα πω για τον κριτικό. Γιατί εδώ ζω, εδώ μεγάλωσα και είμαι περήφανος που είμαι κριτικός. Λοιπόν, η κριτική στο εξωτερικό σας πληροφορώ ότι είναι τύπος και υπογραμμός. Οδηγούν κανονικότατα και με τον κώδικα και ούτε παραβάσεις κάνουν ούτε τίποτα. Άρα φταίει το περιβάλλον. Ο δρόμος, το έχουμε πει πολλές φορές, θα πρέπει να είναι συγχωρητικού χαρακτήρα. Δεν είναι. Το καταλαβαίνω. Και ο οδηγός του τουριστικού λεωφορείου που έχει την άφηξη στο αεροδρόμιο ή πρέπει να αφήσει τους ανθρώπους. Μην χάσει το αεροδρόμιο να φύγουν. Εκείνη, το αεροπλάνο να φύγουν. Εκείνη μπροστά του 3-4 αυτοκίνητα, το οποίο έχει ένα όριο 80 και πάνε με 50 και τους καθυλώνει όλους πίσω. Ναι, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Δεν σκοτώνει μόνο ταχύτητα στο συν, σκοτώνει και στο πλην. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μάλιστα. Έτσι. Μη δίνοντας δυνατότητα να περάσει. Λόγω διπλής γραμμής. Δηλαδή, στο όλο το ΒΟΑΚ, μακάρι να είναι 10 τα σημεία που επιτρέπεται να περάσει. Πρέπει να βγει κάποιος εκπρόσωπος της πολιτείας και να ζητήσει μια μεγάλη συγγνώμη από όλες αυτές τις οικογένειες που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους. Νομίζω ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δυστυχώς. Και ας συνεχίσουμε με τον όποιο προγραμματισμό υλοποιηθεί στη συνέχεια. Κύριε Μαγκουσάκη. Δυστυχώς αυτό έπρεπε να έχει γίνει τώρα και 30 χρόνια να ζητήσουν συγγνώμη, διότι δεν γίνεται όλη η υπόλοιπη Ελλάδα να έχει αυτή την εξέλιξη στο οδικό δίκτυο. Βέβαια. Και η Κρήτη να παραμένει τόσο πολύ πίσω, ενώ προσφέρει τόσα πολλά στην Ελλάδα. Έπρεπε να έχουν βγει, να έχουν ζητήσει μια δημόσια. Πιστεύω οι διαγωνισμοί να προχωρήσουν. Έχει γίνει μια καλή αρχή στο μέτωπο του ΒΟΑΚ. Έχει δείξει καλά σημάδια το κυβερνητικό επιτελείο, κακά τα ψέματα, και το Υπουργείο Αποδομών προς αυτή την κατεύθυνση. Συνδυαστικά βέβαια με το μεγαλόπνοο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, να φτιαχτεί επιτέλους και ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Οπότε, οδηγική παιδεία, κύριε Μεμαράκη. Οδηγική παιδεία. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα όλοι οι οδηγοί να καταλάβουμε ότι είμαστε μέρος του προβλήματος και ταυτόχρονα μέρος της λύσης. Τέλος. Πολύ απλά τα πράγματα. Ναι, μεν η πολιτεία οφείλει να κάνει δρόμους, να κάνει διαγραμμίσεις, φωτισμούς, να κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει. Από εκεί πέρα, εσύ τι κάνεις μέχρι να γίνουν όλα αυτά? Οδηγείς, πίνεις, γιατί μετά πάμε αλλού. Γιατί αν εγώ πιω και βγω στον δρόμο, εκεί με πάω να σκοτώσω. Έτσι. Δεν το συζητάω. Δεν έπρεπε να το κάνω και το έκανα. Έτσι. Βγαίνω για να σκοτώσω κυριολεκτικά. Και όποιον πάρει ο χάρος. Και αν δεν σκοτώσω κανένα, θα είναι καθαρά από θέμα τύχης. Δεν προέκυψε να γίνει ατύχημα. Εμείς, πάνω απ' όλα εμείς. Ναι, το αυτοκίνητο, ναι, η συντήρηση του αυτοκινήτου, ναι, οι δρόμοι, ναι, το οδικό δίκτυο, όλα αυτά, αλλά εσύ πίσω από το τιμόνι.
που λέμε ήταν θέλημα Θεού, πολλές φορές το ακούτε κι εσείς. Οπότε, κύριε Μαγκουσάκη, για να κλείνω και την εκπομπή, κύριε Μαγκουσάκη, πρέπει να διατηρείτε και ίσως ο οδηγός και την ψυχραιμία σας. Πέρα από την ικανότητά σας. Μην ξεχνάτε ότι όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί, εκτός των λεωφορείων και των φορτηγών και όλοι, πολλές φορές είναι αυτοί που έχουν αποτρέψει να γίνουν ατυχήματα λόγω της εμπειρίας τους και γνωρίζοντας το κάθε σημείο του επαρχιακού και του βορειοδικού άξονα. Έχουν αποτρέψει να γίνουν ατυχήματα. Βέβαια, η παιδεία μας, να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα, εννοείται, σε συνάρτηση βέβαια και με την προστασία του κράτους που δυστυχώς δεν υπάρχει. Οπότε, κύριε Μεμαράκη, κύριε Μαγκουσάκη, τα μάτια μας ανοιχτά, όχι μόνο στο ΒΟΑΚ, αλλά και στο επαρχιακό δικό δίκτυο του νησιού. Δεν χρειάζεται να το παίζουμε έξυπνοι στην οδήγηση, να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλα θύματα στους δρόμους του νησιού μέχρι το τέλος του έτους και το επόμενο χρονικό διάστημα. Το εύχομαι και εγώ ολόψυχα, γιατί όλοι αυτοί είναι μαθητές μας. Περνάνε από εμάς και τους βλέπουμε. Και την νοοτροπία. Και ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για εμάς να καλλιεργήσουμε οδηγική κουλτούρα και νοοτροπία σε ένα άτομο των 18 ετών που έχει ήδη μάθει από το σπίτι και έχει πάρει τις τάσεις και τις γραμμές αυτές που βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά όπως οδηγεί. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ως Σωματείο Εκπαιδευτών και σε τοπικό επίπεδο ζητάμε άμεσα να γίνει αυτό. Το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Σε όλες. Και όχι όπως κάνει το Υπουργείο τώρα, που μας έχει αφήσει ακόμα 1,5 μήνα χωρίς εξετάσεις και περιμένουμε έτσι να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ας ελπίσουμε έτσι κανένα άλλο θύμα στο δικό δίκτυο του νησιού. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.